Η βιώσιμη ανάπτυξη, αν το σκεφτεί κανείς, δεν είναι τίποτα περισσότερο από κοινή λογική. Είναι μία προσέγγιση ως προς τη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας που βάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον που λειτουργεί στο επίκεντρο. Οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, τα κράτη που λειτουργούν βιώσιμα λειτουργούν με έναν τρόπο που καλύπτουν μεν τις ανάγκες του σήμερα, δεν διακυβεύουν όμως το μέλλον. Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά η πανδημία μας αφύπνισε γρηγορότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα να χάνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Είδαμε το μέλλον πραγματικά να μοιάζει αβέβαιο. Γιατί ο κορονοϊός ξανάφερε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο προσκήνιο. Αλλάζει δομικά πλέον ο τρόπος που λειτουργεί η κοινωνία, λειτουργεί η οικονομία και φυσικά τα κράτη και οι επιχειρήσεις. Σε πρώτο πλάνο πλέον είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι η αλληλεγγύη, η διεθνής αλληλεγγύη, η φροντίδα του φυσικού περιβάλλοντος και η χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή όλες οι βασικές αξίες βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δείξει το δρόμο. Η Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και το πλάνο για υπεύθυνες επενδύσεις, είναι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις όλων των κρατών της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι η συμφωνία αυτή ταυτίζει την υπευθυνότητα με την οικονομική ανάπτυξη. Στον Όμιλο ΟΤΕ κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και 15 χρόνια με συνέπεια. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν πραγματικά ενσωματωθεί στη στρατηγική μας, διέπουν τις αξίες μας και διέπουν τον τρόπο λειτουργίας όλων των ανθρώπων μας, την καθημερινότητά τους. Έχουμε θέσει απαιτητικούς στόχους για την κλιματική αλλαγή, για την μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, για την στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας και σαν εταιρεία τεχνολογίας, για την αξιοποίηση της τεχνολογίας ενάντια στη κοινωνική ανισότητα. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές παγκόσμιες προκλήσεις. Μπορεί όμως να γίνει πραγματικά ο επιταχυντής και μάλιστα ο πολλαπλασιαστής αν όλοι δουλέψουμε προς την ίδια κατεύθυνση, εκείνη της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε έναν κόσμο καλύτερο να ζήσουμε εμείς και να αφήσουμε και έναν κόσμο καλύτερο για τις επόμενες γενιές.